Κουβεντιάζουμε πολλά πράγματα, παιδιά. Δεν ξέρω πόσα από αυτά μπορούμε να μοιραστούμε με τον κόσμο, αλλά χάρη μου, γεια σου. Καλησπέρα σας. Εσένα μπορούμε να σε μοιραστούμε όμως. Βέβαια, εδώ τις γνώσεις για το survival. Πώς είσαι? Καλά είμαι, καλά είμαι. Στον αγώνα. Τρέχουμε τώρα με τα μαγαζιά που άνοιξε η εστίαση. Καλά, αυτό είναι χαρά. Μανικό. Βέβαια, δεν έχετε μουσικούλα. Δεν έχουμε μουσικούλα και το σκεφτόμουν, Ιωάννα, να το συζητήσουμε αυτό. Σου έχω μια πρόταση, να ξέρει. Τι να πάτε τραγουδήσει. Κοίταξε να δει. Αφού έχει πάρει το κολλάι στο τραγούδι. Έχει βγει εδώ, έχει βγει εκεί. Δεν κατάλαβα. Παρταρά. Να δει να πιει το ποτάκι τη και να ξεκινήσει να τραγουδάει. Δεν θα σταματήσει κανένα. Θα τη κόψουμε αυτή τη χαρά τη. Όταν θα δει το butterfly, δεν μου έχει πει ακόμα. Όποτε θες εσύ. Το butterfly είναι ανοιχτό και σε περιμένει. Ορίστε. Για να έρθει να πιεις τα ποτά σου. Πάντα σίγουρα θα έρθουμε και εκεί νομίζω ότι γίνονται πιο ωραίες συζητήσεις όταν σμίγουν φίλοι και παρέες. Γιατί το survivor φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Κάποιος τους απομακρύνει τώρα που το ξανασκέφτομαι. Γιατί έχουμε και αποχωρήσεις και η χθεσινή, δεν ξέρω για σένα πόσο ήταν αναμενόμενη, αλλά υπήρχε μια στεναχώρια και μια θλίψη. Είναι η κατάρα του καινούριου παίχτη. Καλός και κακός ο Παύλος είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί και από ό,τι έδειξε είναι αρκετά καλός παίχτης. Όμως, επειδή άργησε να κάνει τον μπαμ και μπήκε αργά, δεν πρόλαβε να χτίσει κοινό, να δεθεί ο κόσμος μαζί του και να γίνει αυτό το μπαμ όπως έχει γίνει με τον Νίκο και τον Τζέιμς. Νομίζω ότι το λάθος του ήταν ότι άργησε. Αυτό, γιατί και άλλοι παίκτες έχουν μπει αργά, αλλά έχουν δείξει πιο νωρίς. Είναι και ο χαρακτήρας που είναι χαμηλών τόνων άνθρωπος. Ναι. Και έπρεπε να σκάσει για να αρχίσει να μιλάει και να φαίνεται. Όπως και θες λίγο χρόνο για να μπει στα αγωνίσματα. Ενώ οι υπόλοιποι παίκτες που είχαν μπει από νωρίς μπαίνουν πιο δυνατά. Όπως και στο βίντεο που θα δούμε, έχει σκάσει και ο Ηλίας, είναι έξαλλος, δεν αντέχει άλλο πια με τον Τζέιμς. Δηλαδή πραγματικά έχει φτάσει, είναι εδώ. Έτσι, εδώ. Παν, κοκαλό. Και θα δούμε κι άλλα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα χθεσινά και να τα σχολιάσουμε μαζί σας. Βλέπω δύο άτομα τα οποία από την πρώτη μέρα που είναι στο παιχνίδι, κάποιος πάντα έχει πρόβλημα μαζί τους και είναι αυτοί ο στόχος, οι κακόμοιροι. Ξεχνάτε ότι εγώ με τον Τζέιμς είχαμε έρθει κοντά και ήμασταν μια χαρά και μάλιστα γι' αυτό έτρωγα πόλεμο. Και ξαφνικά μια μέρα ο Τζέιμς όταν έφυγε ο παπάς εξαφανιζόλ. Εγώ έχω το πρόβλημα. Κάτι μου θυμίζει. Αλέξ παπάς, φάση, φασούλα, μεριά, σαν το Voldemort με το Harry Potter που ήταν, είχαν κάτι κοινό, ήταν μισητοί εχθροί, αλλά είχαν κάτι κοινό, μάλλον κάπως έτσι πάει η φάση. James Παπάκος, Flow Forever. Δεν θέλω τίποτα, καμία επαφή. Τα τυπικά μόνο, δεν τους αναγνωρίζω, δεν πίστευα ότι είναι πολύ αληθινή. Τον Ηλία εγώ το θεωρώ ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Τώρα, τι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του, δεν είναι δικιά μου δουλειά να το κρίνω. Μόλις 20 μέρες νωρίτερα, κατηγορούσε τον Τριαντάφυλλο, τον έβγαζε τον χειρότερο άνθρωπο. Και βλέποντας ότι ο Τριαντάφυλλος μένει και 8η και 9η φορά από τον κόσμο και έχει τη στρίξη του κόσμου, ξαφνικά ο Τριαντάφυλλος έχει γίνει το καλύτερο παιδί. Άκουσα να λες, εσύ ο Νίκος, δεν θυμάμαι, ότι ένα λεπτό πριν, ότι στον Παύλο και στον που έχει πέσει ψυχολογία του φταίει το ότι εγώ του έκανα αυτά. Δηλαδή, είναι δυνατόν ποτέ αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Είναι δυνατόν ποτέ να πιστεύει. Αυτή τη στιγμή είπε, δεν θέλω να μιλάμε, κομπλέ, έγινε, μπρο. Δεν μου απάντησε καν. Γιατί? Λοιπόν, Νίκος, μήπως και να αρχίσουν να φωνάζουν από πάνω και να με καλύψουν και να πούνε πάλι αυτό που πιστεύουν αυτοί. Ή σκεφτείμε ποτέ ότι μπορεί αυτοί οι 10 να έχουν δίκιο και μήπως εσύ δεν έχεις κάνει κάτι σωστά και να σε πάνε κόντρα, στο πούμε έτσι. Δεν ξέρω κανέναν. Πάει και μαζί σου, Μαριλένα, sorry κιόλας. Χωρίς να είμαι προσβλητικός, αλλά. Άλλη μια πολύ θέλουν, θα καταφέρουν οι μπλε και τελειώνουν τον αγώνα. 10-6 το τελικό σκορ. Όλοι σε θεωρούσαν το χειρότερο άνθρωπο, έχει κάνει αυτό. Και ξαφνικά λέγανε ότι είστε οικογένεια. Το οικογένεια, ρε Τριαντάφυλλε, μετά από όλες αυτές τις επιθέσεις κατηγορίες που είχες δεχτεί, εγώ δεν θα το χρησιμοποιήσω ποτέ. Άκουσέ με. Ναι! Να σου πω κάτι, θα μου την γνωρίσεις. Back as the same person I met 2 years ago. Πρέπει να γίνει! Σταμάτα να τρως! Πρέπει να πέθανε στην Ευρωπατήρα και στο Γαλατοπούρικο. Θα έχει καρύτο σε Βολατιό, Αθήνα να πούμε Περιστέρι, δεν ξέρω τι είναι δίπλα. Μου έχει λείψει πάρα πολύ. Περισσότερο από όλα βέβαια μου έχουν λείψει οι καυγάδες μας. Σε αγαπώ πολύ. Θα το καταλάβεις όταν βγεις από το παιχνίδι. Θεωρείς ότι η συμπεριφορά του Νίκου και του Τζέιμς έχει αλλάξει απέναντί σου την πρώτη εβδομάδα που κάτι σου λέει ο Τζέιμς, κάτι ηρωνικά, σου δώσει τηλέφωνο να πάρεις στην delivery να φας γιατί πεινάς. Στην ένωση που ήταν ο Τζέιμς με τον Νίκο να σε πλησιάσουν, να σου μιλήσουν. Ήτανε με την οκτάδα. Όταν έφυγε ο Αλέξης Παπάς που απομακρύνθηκαν από την οκτάδα, σε ποιον πήγανε και άρχισαν να κάνουν κουβεντούλες. Σκέψου, μη μου απαντήσεις, σκέψου λίγο. Είχαμε καμιά έκπληξη χθες στην επικοινωνία. Τι να μπορέσεις, απλάκι. Άστα αυτά και πες μου ποιος γίκη, γιατί έχω άγχος. Γίκη να σωλά. Πάλι καλά. Νάνση. Σωθήκαμε 1-0. Πες μας και το δεύτερο, γιατί έχουμε άγχος. Λοιπόν, και το δεύτερο. Πολυβανής. Ναι.
Δεν ήταν λιβάνι, σα. Και τι, αγοριέ που δεν ήταν λιβάνι. Πατέρα, πάμε να φύγουμε. Να μα δουλέψει το σαλόνι μα. Κάτσε, περίμενε, έχουμε πει κάποια πράγματα. Δηλαδή, τι περίμενε. Να σου στείλει μήνυμα ο Λιβάνι μετά από όλα αυτά που βλέπει εδώ πέρα τόσο καιρό. Ο Λιβάνι πιστεύει. Γιατί δεν έστειλε όμω. Είπα. Φεύγει. Οπότε, μια και δεν επικοινώνησε κανένα με κανέναν, είμαστε όλοι ευτυχισμένοι και τέλεια. Θα ήθελα να είναι και ο Γιώργος. Μπορώ όμως να κατανοήσω ακριβώς γιατί δεν ήταν. Μπορεί κάλλιστα να παρεξηγηθεί η σχέση μου με τον Σάκη. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά, αλλά στα πλαίσια του ανθρώπινου επίπεδου. Δεν υπάρχει τίποτα ερωτικό. Η Μαριαλένα παρόλα αυτά φάνηκε ανακουφισμένη που δεν επικοινώνησε εκείνο το άτομο λογικά μαζί της. Ο Νίκος όταν την είδε σοκαρίστηκε. Λέει πώς γίνεται αυτό το πλάσμα να είναι με ένα τέτοιο πράγμα. Μου λέει μετά είναι η πεντάμορφη και το τέρας. Η πρώην του James μάλλον θα είναι καμιά ξαδέρφη. Σήμερα όλη μέρα είμαι πολύ πεσμένος. Υπερβολικά κοιμάμαι όλη μέρα. Δεν έχει νόημα πλέον για μένα αυτή η μέρα. Τη στιγμή που δεν είμαι υποψήφιος, έχω ξενερώσει. Ο James και ο Νίκος τον έχουν πλησιάσει πάρα πολύ. Σίγουρα για στρατηγικούς λόγους. Ίσως να του έχουν κάνει και μια μικρή πλήση εγκεφάλου. Και εσύ, James, για τον τριαντάφυλλο, μιλάγες ηρωνικά. Μετά από κάποιες αφήξεις που είχαν γίνει, έχεις αλλάξει τελείως συμπεριφορά. Δεν ήσουν ο James όταν ήσουν στην αρχή του παιχνιδιού. Όταν έπαιρνε πληροφορίες απ' έξω και έπαιρνε κάποια μηνύματα, άλλαζε ο James. Από ειρωνικό γινόταν ένα παιδί πιο προσιτό. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τώρα πόσο ειρωνικό ήταν ο James παλιότερα και ξαφνικά πώς άλλαξε και έγινε ο Κακομοίρης, ας πούμε, που είναι στη γωνία. Τέλος πάντων. Κακομοίρης? Ναι, αυτό δεν είσαι. Δεν λες ότι είμαι εγώ τι έχω κάνει και ποιος. Δεν δέχομαι το χαρακτηρισμό Κακομοίρης. Από εκεί πέρα που ήσουν πιτσαρίες, ιστορίες, λεωφορεία, ξαφνικά είσαι έτσι και λες τι έχω κάνει, ρε παιδιά. Πόσο καιρό έχει περάσει, Λιά μου. Τι μου λες τώρα, πόσο καιρό έχει περάσει από την αρχή του παιχνιδιού? Δεν γιατί ξέρω. Εγώ είμαι εδώ από την αρχή του παιχνιδιού. Άλλο θέλω να πω εγώ. Είναι 138 μέρες. Μου λέει ο Νίκος, δεν ξέρεις κάτι. Τότε στο συμβούλιο που έφυγε ο παπάς, λέει ο Λιανός τον παπά: Αλέξη, θεωρείς ότι αν φύγεις ανοίγει ο δρόμος για τον τελικό για τον James. Και εγώ είχα δει, λέει, και τον Ηλία και τον Σάκη να γελάνε όταν έκανε αυτό το ερώτημα. Ό,τι να είναι. Και λέω στον Νίκο, ρε, συνομίζεις να έχει να κάνει αυτό. Δεν σε ειρωνεύομαι, μην ξαναγελάσεις, φίλε μου. Δεν σε ειρωνεύομαι. Και εμείς θεωρούμε ότι αυτό ήταν το γεγονός που έκανε το κλικ. Μπράβο. Άμα ήθελα εγώ να είμαι στον τελικό, θα έπαιρνα το μέρος του παπά και θα σε βάραγα. Θα πολέμαγα μαζί του. Μου μοιάζει λίγο με τον Άλεξ, παπά. Δηλαδή, ίσως και γι' αυτό έβλεπω ένα στον καθρέφτη του άλλου. Έβλεπω ένα στον καθρέφτη του άλλου και αυτό δεν μπορούσε να συνεπάρχουνε. Ο παίκτης που αποχωρεί είναι ο Παύλος Γαλακτερός. Χαίρομαι πάρα πολύ που μέσα στο παιχνίδι έχω δείξει το χαρακτήρα μου. Πώς πιστεύεις ότι θα συνεχίσει η μπλε ομάδα? Με αυτά που άκουσα σήμερα, δύσκολα. Όχι μόνο η μπλε ομάδα, αλλά και η κόκκινη. Έχει να κάνει με τα δύο παιδιά που όλα νομίζουν ότι γυρνάνε γύρω από αυτούς και ότι όλοι είναι εναντίον τους. Εντάξει, δεν θέλω. Χάρετε. Γεια σου. Καλώς τα ξέρω. Ευχαριστώ. Γεια σου. Γεια σου, Ντάφη μου. Θα σε καλά, δεξιά μου. Κι εγώ, ρε. Σηκώνω γιακά. Σηκώνει όμως και τα γενικά. Τι να πρωτοπούμε. Δεν σηκώνω. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το θέμα James, παιδιά. Μπορώ να πω κάτι, μου επιτρέπετε? Θέλω να επαναλάβουμε κάτι. Είχα πει πριν λίγο και δεν ξέρω αν ήσουν εδώ. Ότι το μεγάλο, αυτό που θα φάει τη διάδα, το James με τον Νίκο, είναι το γεγονός ότι είναι αποστασιοποιημένοι. Δηλαδή αυτό που ίσως φαίνεται ως ατού, το γεγονός ότι είναι σαν να έχουν κάνει ένα οχυρό. Ατού, επειδή είναι δύο, Ατού. Και κάπως έτσι διαλύεται το επιχείρημα. Το οποίο είναι λίγο αποστασιοποιημένο και σαν να έχουν κάνει ένα οχυρό και να μην περνάει τίποτα. Αυτό τους κάνει και απόμακρους. Και κάποια στιγμή, επειδή καλός ή κακός, όλοι οι παίκτες θα περάσουν στον τάκο, θα βγουν στον τάκο για αποχώρηση. Έβλεπες μικρός Νίκο Ξανθόπουλο Μαρθαβούρτσι? Βεβαίως και έβλεπα. Έχεις δει την Οδύσσια ενός κατατρεγμένου? Βεβαίως. Για ποιον λες? Γιατί είναι δύο ταινίες, τέσσερις ώρες. Τις βλέπω back-to-back. Για ποιον λες, για τον Νίκο Ξανθόπουλο, για ποιον λες, για τον James. Ψάχνεις να βρεις επιχειρήματα για να βγάλεις ένα παίκτη. Αλήθεια τώρα. Είμαστε εδώ, έχουμε σχολιάσει τα άπαντα για το Survivor. Αλήθεια τώρα. Μιλάμε τώρα για μια σχέση του James με τον Νίκο, που από την πρώτη, αν όχι από τα πρώτα επεισόδια, λίγο μετά, είναι μαζί αυτοί οι δύο. Ξαφνικά. Ενοχλεί πάρα πολύ που αυτοί οι δύο ήταν κοντά. Ενώ από την αρχή τους βλέπαμε να είναι και δεν είχε και κανένα άλλο πρόβλημα. Δεν λένε αυτό όμως ακριβώς, άμα το σκεφτείς. Τι? Λένε ότι αποξενώθηκε από ο James από την κοκκινή ομάδα. Όχι, λένε το γεγονός ότι είστε μια διάδα, είστε δορυφόροι.
Κοιτάτε, κοιτάτε και πάτε και σαν τα γεράκια. Χτυπάτε. Δεν εκτιμάς, Μάρτζε, αυτά που λένε αυτοί που μένουν εκεί στις Καλλιδίες. Ναι, αυτό, γιατί το έλεγα και χθες αυτό. Τον προσπίσω, τον προσπίσω. Αυτό και σου λέει, ότι στο κίνδυνο πλησιάζεται στο τέτοιο, αποφεύγει τη φωτιά. Να σου πω λίγο κάτι. Πηγαίνετε μαζί όπου θέλετε να δώσετε στήριξη ή να βρείτε στήριξη και μετά αποστασιοποιήστε. Τελευταίο, μόνο τελευταίο, σοβαρά και σοπαίνω. Δεν συμφωνώ με πολλά πράγματα που έχει πει ο παπάς, το έχω πει και στο παρελθόν. Επιβεβαιώνεται όμως, και το επιβεβαιώνει και ο Ηλίας, ότι ήταν κοντά στον Ηλία, το φοβόταν ο παπάς, βγήκε αληθινός. Για τα υπόλοιπα, συγγνώμη, παπά μου, δεν συμφωνώ. Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω το ντουέτο, καλώς ή κακώς έχουμε να κάνουμε με νέα παιδιά, 24 χρονών, όπου στο μυαλό τους ζουν εκείνη την ώρα ένα παραμύθι, έναν πόλεμο, ζουν πάρα πολλά. Και καλώς ή κακώς, ναι, ο Τζέιμς στην αρχή ηρωνευόταν, έλεγε λεφορία, έλεγε διάφορα, γιατί ήταν και η έπαρση του νικητή, που η μπλε ομάδα του είχε πάρει σε ρίτσι κόκκινου τότε. Θυμάσαι όμως ότι κάποια στιγμή έπεσε αυτή η έπαρση. Με το που μπήκαν τα καινούργια παιδιά. Ναι, οι παίκτες, ήταν τυχαίο. Δεν ήταν τυχαίο. Προφανώς μπήκαν τα νέα παιδιά και μετέφεραν τα νέα. Όλοι το περιμένανε και όλοι ρώτησαν. Δεν είναι μόνο ο Τζέιμς ή ο Νίκος. Ναι, αλλά το να το λέει στον άλλον κακομοίρη, ότι μαζεύτηκε τον κακομοίρη στην άκρη, είναι παράδειγμα. Λένε και το 30. Όλοι μαζί και ψωριάρι σχόλια. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Δεν μου άρεσε. Και αντέδρασε για μένα ο Τζέιμς πάρα πολύ αξιοπρεπέστατα. Να σα πω το κάνει ο Τζέιμς, αυτό δεν σε ενοχλεί. Σε ενοχλεί που το λένε οι άλλοι εσένα, Ιωάννα. Βλέπω να το κάνει. Μισό λεπτάκι, να πω να ολοκλήσω, κύριε Βασίλη. Δεν ξέρει καμπάνες του μοναστηριού. Καλά γελάτε, εγώ θα μιλήσω μόλις τελειώσει ο Χάρης. Έτσι, καλώς ή κακώς, λοιπόν. Αυτά τα παιδιά το ζούνε. Ζούνε τη φάση τους, ζούνε την πενταήμερή τους, ζούνε τον πόλεμό τους, τα ζούνε όλα μαζί. Οι δυο τους. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο να πάνε να ενωθούν με την υπόλοιπη ομάδα. Βέβαια και από την άλλη πλευρά, δίνω δίκιο στους υπόλοιπους, γιατί είναι 10 άτομα, είναι όλοι μαζί, κόκκινοι, μπλε, κίτρινοι, όλοι μαζί, συζητάνε τα προβλήματά τους, λένε τα νέα τους, παίζουν στον αγώνα όμως, κανονικά σαν αγωνιστές. Και βλέπουν δύο τύπους που είναι μόνοι στο δάσος. Προφανώς είναι να υπάρχει ένα κλίμα περίεργο. Ποια ήταν που είπε ότι αν είχαμε πέσει και ήμασταν, θεωρούμασταν επιζήσαντες και είχαμε πέσει. Η Καρολίνα το είπε αυτό. Ήταν ένα ωραίο παράδειγμα ότι όταν είσαι σε ένα αεροπορικό ατύχημα, δούμε και έχεις πέσει σε ένα νησί, καλώς ή κακώς κοιτάς να βρει, να κάνει ένας πίσω, ένας μπροστά, να τα βρουν όλοι μαζί για να μπορούν να επιβιώσουν. Και όχι να απομονωθούν. Έχουν κάνει και άλλη προσπάθεια. Αυτό λέμε τόση ώρα. Συγγνώμη, ρε παιδιά, έχουν κάνει και άλλη προσπάθεια. Αυτό θέλω να. Όχι για τον Τζέιμς. Είδες εσύ αποσύσω με την ομάδα, πέραν το ότι ψέγουν, πέραν το ότι λένε συνέχεια είστε εκεί, είστε εκεί, είστε εκεί. Εσύ έχεις κάνει κίνηση τα πάντα όλοι μαζί να του πούνε. Μία άλλη διάδα ήταν ο παπάς με τον. Θύμεστε μου. Τον Τάφυλλο. Όχι, με τον Γκρις. Αυτή ήταν. Δεν υπάρχουν άλλοι παίκτες που να έχουν περάσει από το survivor που να είναι αποστασιοποιημένοι σε διάδες. Μόνο αυτοί οι δύο ήταν. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Δεν είναι, παιδιά. Μάλλον εγώ έχω ακόμα τις επιδράσεις του εμβολίου και δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Δηλαδή, θα πάρουμε τις φυσιολογικές συμπεριφορές. Δηλαδή, να είσαι φιλικός και προσιτός με όλους, ως αξιοπερίεργες αυτό το πρόγραμμα. Μα λένε καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Όχι, έχουν τυπικές εδώ του μίλαγε. Ένα σκηνή. Εδώ, η σκηνή που ακολουθεί στο μονταρισμένο βίντεο του επεισοδίου, εδώ. Του μιλάει η κοπέλα ήρεμα, ωραία, κατανοητά. Τώρα μιλάει και απλά. Ωραία. Κάτσε, ναι. κάτσε. Και του κάτσε, λέει: Βρέσει, μήπως έχεις κάνει κάτι κι εσύ και έχουμε φαρμακωθεί. Ωραία. Δεν σου μιλάω, λέει. Το έθεσε ωραία. Όχι, δεν τους μιλάς. Γιατί όταν ένας άνθρωπος έρχεται και επανειλημμένα σου έχει παίξει και σου έχει μιλήσει με έντονο τόνο, γιατί η Μαργιαλένα και αμέσως έμπαινε ο Σάκης και οι υπόλοιποι απέναντι στον Τζέιμς. Δεν θα φτάσει τώρα ο Τζέιμς να σου πει επειδή ήρθε. Με πιο ήρεμο τόνο. Μετά από πέντε μήνες. Είναι λάθος για μένα αυτό. Και δεν μπορεί να στάσει και τα αρέστα. Και εγώ στη θέση του Τζέιμς έτσι θα την τρούσα. Θα τη έλεγα τότε. Πάντω να σα πω κάτι. Έχει το πείσμα το γαϊδουρινό του Τζέιμς. Ωραία. Να σα πω κάτι. Γιατί να έχετε πείσμα για να μην τα βρείτε. Είναι τόσο κακό το να μην θέλει ένα άνθρωπο. Όχι, δεν είναι. Αλλά παραδέξτε το, ρε παιδάκι μου. Μα τι να παραδεχτεί. Η στάση του δεν στο δείχνει. Πρέπει να σου το πω. Μα αυτή την εικόνα που παίζει από κάτω σου. Τι βλέπω. Τι δείχνει τηλεοπτικά. Ότι είσαι εκεί στην ομάδα, στο πλάνο, ουσιαστικά δεν θες να μιλάς με κανέναν. Έχεις στεναχωρηθεί, έχεις πληγωθεί. Ποιον εμπιστευτεί. Να πάει να κλάψεις το βραχάκι απέναντι. Αυτό, καλά. Ειλικρινά τώρα. Να σου πω κάτι, είναι πολύ λάθος αυτό που λέτε. Όταν ένας άνθρωπος έχει πληγωθεί και επανειλημμένα του παίζουν, με συγχωρείτε και όλα για την έκφραση, βροχιδών, δεν μπορείς ξαφνικά, επειδή μία φορά ήρθε και αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς. Να αντιδράσει και να πει: Αν έρθει, είσαι λάθος, για μίλησε μου. Μα δεν είναι άγιος, Ρεσί. Έχει κάνει και τα δικά του. Πώς θα το κάνει. Δεν είναι άγιος. Καλώς το λέω. Άρα δηλαδή. Φαίνεται ότι όλοι έχουν κάνει και μέσα στις παγωμοντιές τους. Από ό,τι μάθαμε και από τον Κώστα και από όλους ό,τι μαθαίνουμε. Έτσι, όλοι έχουν κάνει τα δικά τους. Δεν είναι κανένας άγιος. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που ας το πούμε θα έλεγα για τον Τζέιμς είναι ότι αφού βλέπεις ότι σου μιλάνε αυτοί οι 10 και έχεις όρεξη να συζητήσεις, κάτσε, βάλ τους όλους κάτω. Καλή ώρα αυτό που είπε ο Τριαντάφυλλος. Είχε δίκιο ο Τριαντάφυλλος.
Τώρα δεν ξέρω τι έπαθα και λέω ότι ο Τριαντάφυλλος είχε δίκιο. Αλλά τέλος πάντων είχε δίκιο ο Τριαντάφυλλος. Και δεν έχω κάνει εμβόλιο, έτσι. Ο Τριαντάφυλλος έχετε δει όμως ότι δεν προκαλεί πλέον. Ο Τριαντάφυλλος έχει γίνει παρουσιαστής τελευταία. Θέλω να πω ότι τον κατηγόρησαν ότι γιατί είχε αλλάξει και καλά, λέει ο Τζέιμς, στάση απέναντι στον Τριαντάφυλλο. Συγγνώμη κιόλας, αλλά ο Τριαντάφυλλος έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχω δει ένα Τριαντάφυλλο πολύ low profile, πολύ χαμηλών τόνων. Έπαιξε μετά από ένα μήνα και κουράστηκε και φιδιάζει. Ναι, αλλά θέλω να σου πω όμως ότι πολλές φορές γιατί βλέπουμε την αντίδραση του Τζέιμς και δεν βλέπουμε ότι υπάρχει με δράση. Με τον Τζέιμς ασχολούμαστε τώρα. Π.χ. ας πούμε ότι είναι πιο cool, ρε παιδί μου. Γιατί να τι να το προκαλεί. Ήρθε η σειρά του Τζέιμς και άλλος να κάνω ο Ματέος να ασχοληθούμε, ρε παιδιά. Έλεος, ναι, είναι όλοι πολύ φίλοι απέναντί τους και έπρεπε ο Τζέιμς κιόλας να τους μιλήσει. Εγώ το... Απαιτώ άλλες δύο ώρες εκπομπή Survivor να συζητήσουμε. Α, τέτοια. Δεν προλαβαίνουμε. Μέχρι το πρωί. Δεν προλαβαίνουμε τα θέματα. Πάμε, θα κάνουμε κανάλι στο YouTube εγώ και εσύ και θα τα λέμε. Και άλλα να πούμε. Ναι, εμείς απ' έξω, μπράβο, για να πει κάτι τέτοιο. Βλέπω ότι δεν υπάρχει διάθεση και διαθεσιμότητα. Περισσότερο έξαλλη με έχει κάνει η Μαργιαλένη. Α, θέλει τάκι τσουκαλά. Άντε, γεια! Μα δεν τρελάνε. Μα δεν τρελάνε. Ποια Μαργιαλένα, καμιά φίλη σου ή αυτή που βλέπουμε εδώ. Η Μαργιαλένα εκεί. Με έχει τσαντίσει. Είσαι και γυναίκα. Είσαι και γυναίκα. Εμείς τι να πούμε λοιπόν. Σε έχει μπερδέψει, δεν θα μιλάτε. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Έφυγε στο κανάλι του YouTube τώρα, δεν ξέρω να το καταλάβει. Παναγιώτη, δεχόμαστε μπούλινγκ. Το βλέπει έτσι. Δεν είναι αυτό. Από τη συμπεριφορά τη και από τι εναλλαγέ τη και από το γεγονό ότι περίμενε να μιλήσει ο Γιώργος Λιβάνης. Όχι, είναι τρομερό αυτό. Το ότι έχει τέτοια στάση με τον πρώην σου τέλο πάντων ή νυν σου, δεν ξέρω τι είναι, με τέτοια σχέση και να λε ότι κρίμα που δεν πήρε ένα μήνυμα. Δηλαδή, αλλά απ' την άλλη, να το καταλαβαίνει κιόλας. Για πες από το μοναστήρι που βλέπεις το παράθυρο, πώς το ερμηνεύεις. Προσπαθώ να θυμηθώ, διορθώστε με, είχε επικοινωνήσει παλαιότερο ο Λιβάνης. Ναι. Την πρώτη φορά, στα πρώτα επεισόδια. Όχι, πριν πει ο Σάκης. Ωραία, μία φορά, ίσον μία φορά. Όχι, ίσον καμία ίσον φορά. Ίσον καμία φορά, άμα θες τώρα. Όχι. Μία, ίσον μία φορά ναι. Για τους κανόνες του Survivor. Ναι. Δεν μπορεί λοιπόν επανειλημμένα, έχεις ξαναδεί άνθρωπο να ξαναβγαίνει δύο και τρεις φορές να μιλήσει. Άλλους φίλους δεν βρίσκουνε. Άλλους ανθρώπους κοντινούς δεν βρίσκουνε. Μήπως λοιπόν ερμηνεύεται διαφορετικά. Μήπως δεν έχει να κάνει με το ότι ο άνθρωπος μπορεί να νιώθει παράξενα, μπορεί να νιώθει όμορφα, μπορεί να νιώθει. Δεν ξέρω πώς. Λιβάνης να μην βγει. Μήπως δεν είναι αυτός ο λόγος του πώς αισθάνεται. Η Μαργιαλένα γιατί τον αναζητά. Γιατί τον αναζητά. Πού τον αναζητά. Αφού είναι με τον. Αφού θα με τρελάνεις. Γιατί τον αναζητά. Δηλαδή και ξαφνικά μας λέει ότι δεν θέλω να περάσει ένα κακό μήνυμα. Μα γιατί. Καταρχάς είναι καλό το μήνυμα. Άμα θέλουν να μαζέψουν τα παιδιά, ας είναι και ας παντρευτούν και ας κάνουν παιδάκια. Αλλά για ποιο είναι το κακό να τον αναζητά. Έχει φύγει το τρένο από τη ράγα. Μα δεν καταλαβαίνω. Έχει φύγει το τρένο από τη ράγα και έχετε εκτροχιαστεί θεματικά. Εμείς. Άσε μας ρε. Να ρωτήσω κάτι λοιπόν. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, ναι. Γιατί εγώ μάλλον τα βλέπω πολύ σοβαρά τα πράγματα και πρέπει να τα βλέπω πιο χαλαρά. Το θέμα Σάκης Κατσούλης. Που ήρθε η ώρα να τον κάνω έτσι σήμερα. Πάει, πάει. Άργησε. Άλλα μηνύματα θα πάρει. Δεν ενοχλεί καμία από τις δύο δεσποινίδες και κυρίες εδώ. Εμένα δεν με ενοχλεί. Ξέρεις γιατί. Θα σου απαντήσω. Προσπαθεί. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος διεκδικεί μία κοπέλα όπου ήταν μαζί της στο παρελθόν. Μπήκε τουλάχιστον αυτό που βλέπω στα δικά μου τα μάτια στα επεισόδια δεν μου φαίνεται κάτι κακό και μεμπτό. Ωραία. Οπότε δεν θεωρώ ότι εσύ είναι κάτι άσχημο. Εσύ πιάζει χεράκι χεράκι το Χάρη και την Ιωάννα και βγείτε στα λιβάδια να κάνετε πολύ δικά τι κάνει. Χάιντι. Ακούστε με, εγώ δεν έχω ξαναδεί χειρότερο κομμάτι του χαρακτήρα του Σάκη Κατσούλη να εκδηλώνεται σε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί ρε. Ήτανε εσχρός. Μου έδωσε την αίσθηση ότι κάνει τι. Είσαι λίγο αφοριστικός ότι... νομίζω ανεφλόγου, Ανεφλόγου. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις το λόγο. Κατάλαβα για να καταλάβεις το λόγο. Να ακούσω το λόγο. Κατάλαβα λοιπόν ότι ο Σάκης θέλει να βγάλει εκείνος, χωρίς ουσιαστικό λόγο σχέσης ερωτικής, ναι. Το Λιβάνι από το παιχνίδι. Εκείνος θέλει, γιατί στο δικό του μυαλό το πεδίο, θέλει να είναι ελεύθερο και δικό του το πεδίο εντός εισαγωγικών. Που κάνουν τα χέρια μου έτσι. Αυτό γιατί είναι κακό. Μα συγγνώμη, δεν βλέπεις τη Μαργιαλένα πώς ανταποκρίνεται. Να δημιουργείς μια ψεύτικη αίσθηση σαν άνθρωπο που είναι στο Παγκράτη στην Αθήνα, στο Μαρούσι που είναι. Βασιλεία, αλλά βλέπεις. Ψεύτικη ρε, εσύ. Αυτό ανταποκρίνεται η Μαργιαλένα. Άλλο survivor βλέπεις. Η κοπέλα μιλάει, έχει φωνή. Τι μιλάει. Άμα ήταν να του λέγε, μη μου μιλά, σε παρακαλώ, έχω σχέση έξω, μην είσαι κοντά μου. Όχι να μα αγκαλιά, φιλιά και να του κάνει και σκηνέ και παντόφλε. Δηλαδή, με ρούχα εδώ μέσα. Μας έχει μπερδέψει αυτό. Δεν μπορούμε. Συγγνώμη, παιδιά. Και η ίδια είναι μπερδεμένη, παιδιά. Από την άλλη πλευρά. Ας αποφασίσεις. Πού το βλέπεις τον μπερδεμένη, Ιωάννα μου. Μπερδεμένη είναι. Σου λέει, εγώ σου λέω με τα βεβαιότητα. Το λέει με λόγια κοπέλα. Και με επίγνωση του τι λέω, ότι είναι μπερδεμένο το κορίτσι αυτό. Μέσα της δεν έχει αποφασίσει τι θέλει, διότι από τη μια δεν ξέρει
όταν το ζήσει όλο αυτό, όπως μας λέει και ο Γιακουμάτος, το ζήσει όλο αυτό. Με το επίθετο όταν δεν μου έχω δει. Με ανεβάζει, level. Το βάζω να δημιουργήσει μια απόσταση. Ναι, τώρα από το YouTube και μετά. Αυτό που όλο γίνεται. Αυτό που όλο γίνεται εκεί. Είναι η πραγματικότητά τους, ναι ή όχι. Ναι. Ναι. Το ζουν έντονα. Ναι. Το πλάνο εδώ είναι. Το να ξεχνάς τι συμβαίνει έξω ή να αγνοείς το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, δηλαδή σε αυτά που έχεις πίσω, έξω, αφήσει, όχι ως εκκρεμότητες και ως υπαρκτές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, ναι. Είναι κάτι το οποίο κατανοώ σε ανθρώπινο επίπεδο, γιατί το ζεις όλο αυτό. Όταν άλλος είναι κοντά σου και έρχεται και έρχεται και έρχεται, κάποια στιγμή. Σε διεκδικεί. Σε διεκδικεί, ναι. Ναι, αλλά αποφάσισε. Εκεί μέσα, ξέρεις ότι υπάρχει άλλος άνθρωπος απ' έξω και κρατάς τις αποστάσεις σου. Όπως όλοι όσοι έχουν σχέσεις και μπαίνουν μέσα σε αυτό το παιχνίδι, προσπαθούν να κρατήσουν τις αποστάσεις τους. Εγώ βρίσκω απόλυτα ξεκάθαρη τη Μαργιαλένα και το λέει και με τις λέξεις αυτές Ιωάννα, που ακούν τα αυτιά μου. Να σου πω κάτι, θα σου το πω. Εγώ περιμένω τον Παύλο να έρθει να μου πει πώς εισέπραξε ο ίδιος τη σχέση αυτή. Γιατί εγώ θα τρελαθώ. Όποιος βγαίνει και έρχεται εδώ πέρα, γυρνάει και μου λέει ότι όχι, και μήπως δεν ήταν, είναι φιλικό, μήπως είναι και αυτό. Δεν γίνεται. Δηλαδή κάποιος πρέπει να μου ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα στο μυαλό μου. Είναι έτσι κι αλλιώς περίπλοκο, όπως βγάζουν στο Facebook. Σε περίπλοκο. It's complicated. It's complicated. It is complicated, my friends, because. Γιατί όλο αυτό το οποίο μέσα γίνεται είναι ένας πρώην με τον οποίο έχει συνδεθεί. Ποικίλο τρόπο ερωτικά, σα συνδέει κάτι. Ένας φορτικός πρώην, θα πω εγώ. Δεν ξέρω αν είναι φορτικός. Φορτικός και κουραστικός και ενοχλητικός. Για σένα μπορεί να είναι, για εκείνη δεν είναι. Μα είναι τον Άγιο Δομήνικο. Αυτό τον κρίνει, κανόνισε. Κάνω ένα σπριντ αυτή τη στιγμή. Άρα είναι από μόνο του περίπλοκο, γιατί είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχεις μοιραστεί στιγμές, σου είναι γνώριμος οικείος, νιώθεις ζεστασιά μαζί του, δεν ξέρεις σε ακριβώς τι φάση βρίσκεσαι εσύ μέσα σου. Μπορεί δεν, να τον περνάνε... όμως. Δεν τον χρησιμοποιείς. Δεν τον χρησιμοποιείς. Δεν τον χρησιμοποιείς. Τον χρησιμοποιείς σε κάτι παραπάνω από ένα φιλικό επίπεδο. Φύγαμε. Αυτό βλέπουμε εμείς. Τώρα τι να... Δεν είναι ότι το έχουμε δει μία-δύο φορές. Εδώ το σύριαλ παίζει, ας πούμε, δύο μήνες. Αυτό λέω, ρε Παναγιώτη. Αυτή δείχνει το ανθρώπινο ενδιαφέρον της και ο άλλος το μεταφράζει ως ερωτικό ενδιαφέρον απευθυνόμενο στην κάμερα. Και εμβόλια έκανες, Βασίλη, να ξέρουμε να προσέχουμε. Το γνωστό, το άστρα έκανα. Και εγώ το άστρα έκανα, αλλά μια χαρά. Όχι άστρα, μέχρι να τελειώσει η εβδομάδα. Ό,τι σου κάτι, ρε, κάνω λίγο. Να πω κάτι. Μια και λέτε για αγκαλιές και φιλιά που μου λέγατε τώρα για τον Τζέιμς και τον Παύλο και όλος που έκανε και το ξέσπασμα. Πάντως ο Παύλος εχθές που έφυγε, τους αγκάλιασε, τους φίλησε, τους ευχήθηκε. Εκεί δείχνει το ήθος του ανθρώπου. Ότι δεν έχει με κανέναν κακία, είναι ένα παιχνίδι, ξαναλέμε. Και το απολαμβάνουν τα παιδιά.